Και έχεις και τον Don King, έτσι, το manager του, αυτός που θα αφήσει την καριέρα. Πρέπει να αφήσει καριέρες πολλών αθλητών, περνοντάς τους και ελέγχει τις ομοσπονδίες τότε. Και λέει, όποιος δεν είναι μαζί μου, θα του κλείνω αγώνες στις ομοσπονδίες, ξέρω εγώ. Και έκανε τέτοια και τους έβαζε ότι αγώνες να είναι, όποτε να είναι. Σου λέει ήταν αρχίδι. Ενώ ο Roy Jones απ' την άλλη μαλάκα έβγαινε, έκανε διαφημιστικά, έπαιζε σε ταινίες. Ο Roy Jones έπρεπε να κάνει το Can't Be Touched, έτσι, το τραγούδι. Can't be touched, can't be touched. Α, ναι, ναι, δικό του. Έχει κάνει πάρα πολλά τραγούδια, έχει παίξει ταινίες, έπαιζε μπάσκετ και μετά από μια ώρα πήγαινε και κατέβαινε στους αγώνες. Α, πολύ καλό. Υπόδειγμα που είχε να παίξει μπάσκετ. Ρε μάλακα, ήταν ο Σούπερμαν της εποχής. Ξέρεις τι, άφτασε και ποιος θα κάνει ο Κύργιος, θα παίξει ο Κύργιο. Όχι. Είναι ένας ταινίστας Έλληνας-Αυστραλός, είναι πολύ γνωστός και επειδή έχει λεφτά και ξέρει ότι δεν έχει ανάγκη να έχει αποτέλεσμα που ήδη βγάζει πάρα πολλά λεφτά, πάει και παίζει box, μπάσκετ και μετά παίζει, ξέρεις, ο Πόστορο Λαγκαρός. Αυτά είναι. Μαλάκα. Ο κόκκινος έχει ξυπνήσει. Όπα! Τι? Δεν είδες το αριστερό. Πιανού. Του Σαφή. Το πέρασε. Ναι. Αγώνας νούμερο 11. Μιχάλη, άμα δεν θα τα βλώσεις, το λέω, θα κρεμίσω. Ρόπι, νέα μαντεσαμίου.